Θα δούμε. Το ξέσπασμα της χείρας του δημοσιογράφου, του συγχωρεμένου, του Γιώργου του Καραϊβάς, όπου λέει γυναίκα, ακόμα να βρουν τους δολοφόνους του άντρα μου. Και θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, για ποιο λόγο υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση στις έρευνες και για ποιο λόγο δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα από τις έρευνες. Θα την ακούσουμε σε λίγο, να βλέπουμε λίγο και την εικόνα της γυναίκας. Γιατί πραγματικά, τα όσα λέει θα πρέπει να απασχολήσουν την κυβέρνηση. Θα τη δούμε σε λίγο, τα λέει η γυναίκα. Δεν αντέχει άλλο. Περιμένουν να δουν. Περιμένει. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετά αναπάντα ερωτήματα για τη δολοφονία του Καραϊβάς. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Θα δούμε σε λίγο. Εδώ και 2 χρόνια δεν έχει βγει ένα στοιχείο στο φως, έτσι. Έστω κάτι να υπάρχει, να βγει έστω ένα στοιχείο. Εγώ θυμάμαι τότε που έλεγαν ότι οι έρευνες έχουν δείξει ποιος είναι ο ένοχος. Και ότι πολύ σύντομα, ήταν θέμα μηνών τότε λέγανε, ότι θα έχει δέσει υπόθεση και θα είχαν συλληφθεί οι ένοχοι. Δεν είδαμε απολύτως τίποτα. Κύριε Νουλέζα, μου επιτρέπετε, κύριε Όχι, δεν σας επιτρέπουμε, κύριε Νουλέζα, να περιμένετε την λίγο. Υπόθεση μόνο κύριε Νουλέζα, καθοδηγώ εγώ την εκπομπή και θα με βοηθήσετε λίγο να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Πάμε. Ωραία. Σε πολύ λίγο, λοιπόν, θα ανοίξουμε το φάκελο αυτό με την υπόθεση του Καραϊβάς, γιατί υπάρχουν, από ό,τι φαίνεται, και άλλα στοιχεία τα οποία λέει η οικογένεια ότι δεν έχουν ασχοληθεί όσο θα ήθελαν, όσο θα έπρεπε οι αρχές. Ή ασχολήθηκαν και κάποιοι αδιαφόρησαν. Θα δούμε σε λίγο. Και ότι το θέμα έχει φτάσει στην Ευρωβουλή. Και στην Ευρωβουλή ασχολούνται, ενώ εδώ δεν ασχολείται κανένας. Αυτά λέει. Να δούμε τι λέει η χείρα του Γιώργου Καραϊβάς. Να τη δούμε, σας παρακαλώ. Μία ώρα κράτησε η συνάντησή μας με την Επιτροπή της ΛΥΠΕ. Βεβαίως. Ήταν μία συζήτηση στην οποία δέχτηκα από τον καθέναν ξεχωριστά ευρωβουλευτή ερωτήσεις. Τι ρωτάγανε? Ρωτούσαν καταρχήν που έχουν φτάσει οι αστυνομικές έρευνες. Τι έχει κάνει το κοινωνικό κράτος για την οικογένεια Καραϊβάς. Έχει κάνει κάτι το κοινωνικό κράτος? Όχι κάτι πέρα από τα δεδομένα. Όχι, δεν έχει κάνει κάτι το κοινωνικό κράτος. Όταν λέτε δεδομένα? Ενώ τη σύνταξη που θα έπαιρνε ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος που θα πέθανε από οποιαδήποτε αιτία. Αυτό, το τυπικό, το συνταξιδοτικό. Το συνταξιδοτικό. Καμία υποστήριξη. Τίποτα. Ψυχολόγου, οτιδήποτε άλλο. Τίποτα. Όλα αυτά είναι θέμα τρομοκρατίας. Ορίστε. Αυτά που υπάρχουν για τα θύματα των εγκλήματων. Ο νόμος αυτός έχει αλλάξει. Από το 2014 υπάρχει τροποποίηση του νόμου που είναι για θύματα βίας. Ούτε σε αυτό τον έχει μπει ο Γιώργος. Αυτό είναι κάτι το οποίο το προσπαθούμε. Το κυρίαρχο... Γιατί δεν είναι και η πρώτη φορά που έχετε μιλήσει μαζί τους. Το κυρίαρχο ενδιαφέρον της ΛΥΠΕ είναι ότι δεν έχει εξιχνιαστεί η δολοφονία του δημοσιογράφου. Γιατί η δολοφονία του Γιώργου είναι θεσμική δολοφονία. Και αυτό που είπατε πριν, ότι είναι σαν μια δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι πολλών δημοσιογράφων που θέλουν να κάνουν ερευνητική, παύλα, διεισδυτική δημοσιογραφία, είναι αλήθεια. Γιατί αν πλέον φοβούνται ότι αν κάποιος ταράξει λίγο τα νερά ή δεν αρέσουν αυτά που θα πει σε κάποιον ή θα γράψει, μπορεί να έχει τη μοίρα του Καραϊβάζ. Μάλιστα. Ακούτε, κύριε Νουλέζα. Ακούω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και αυτό επιβεβαιώνει όσα είπε η χείρα του Γιώργου Καραϊβάς, τον οποίον είχα την τιμή να τον γνωρίσω και να συμπαραβρεθώ σε πρωινή εκπομπή στο Star της κυρίας Κοτσελίνη τουλάχιστον 2-3 φορές και έχω συνομιλήσει μαζί του και θυμάμαι τη σκεπτικότητα, την επιφύλαξή του και το βλέμμα του που έδειχνε μια ανησυχία. Θεωρώ ότι υπάρχει ζήτημα πολιτιακό λειτουργίας της δημοκρατίας, αντικειμενικής ενημέρωσης. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το δημόσιο, είτε αυτό λέγεται ελληνική αστυνομία ή οτιδήποτε άλλο. Κοιτάξτε,
θα έπρεπε ο συνήγορος της οικογένειας, ο συνάδελφος κύριος Λίτρας, να ήταν εδώ να πει πολλά περισσότερα. Εγώ την εντύπωση που έχω αποκομίσει από όσα διάβασα και έχω παρακολουθήσει, δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν και το λέω εντελώς άφοβα. Ναι. Είτε ο Γιώργος Καραϊβάς, ο οποίος είχε μια πολύ δυνατή ενοχλητική, διαισθητική, δημοσιογραφική γραφίδα, είτε αυτό σχετίζεται με το κύκλωμα των κακοποιών της ελληνικής μαφίας, με το οποίο φέρεται, δεν το επιβεβαιώνω, να συνομιλούσε και θα κατέθεται ως μάρτυρα στην υπόθεση αυτή, είτε πρόκειται για αυτή την περίπτωση, είτε επειδή άγγιξε το κύκλωμα της παιδεραστίας. Συμπτωματικά, τρεις μέρες πριν το θάνατό του, είχε κάνει μία αναφορά για μια πολύκροτη δίκη και για τον κύριο κατηγορούμενο της υπόθεσης αυτής, ο οποίος μετά την πρωτόδικη ποινή αφέθηκε ασκώντας αναστολή ελεύθερος, γιατί αλλιώς θα υπήρχε το... Άρα λέτε, τώρα γιατί λέτε εσείς κάποια πράγματα που ξέρετε εσείς και εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Για να τα πούμε λίγο πιο απλά. Άρα μας λέτε, με την νομική σας εκτίμηση, όπως έχετε παρακολουθήσει τα πράγματα και ως δικηγόρος, αφήνετε να εννοηθεί ότι ίσως οι δολοφόνοι να θέλανε να βγάλουν τη μέση του Καραϊβάς, γιατί είχε ασχοληθεί με το θέμα της παιδεραστίας, παιδοφιλίας που λέγαμε προηγουμένως. Στη δεύτερη υπόθεση, από ό,τι κατάλαβα, είπατε σε γνωστή υπόθεση. Άτομα, ναι. Αν παίξετε το βίντεο που μιλά στην εκπομπή της κυρίας Κουτσελίνη, είναι χαρακτηριστικό. Ναι. Τρεις μέρες μετά εκτελέστηκε στον Άλυμο μέρα μεσημέρι. Όπως εκτελούν το μαφιόζι στη δεκαετία του 80 στην Ιταλία, είτε σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Γι' αυτό έχω πει επανειλημμένα ότι η Ελλάδα λειτουργεί με κανόνες Κολομβίας και πρέπει αυτό να το αντιληφθεί η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η ελληνική αστυνομία, γιατί ανεξιχνίαστη είναι και άλλες δολοφονίες μέρα μεσημέρι στη Γλυφάδα, στην Κούλα και ούτω καθεξής. Και επίσης η δολοφονική επίδυση που δέχθηκε ο συνάδελφός σας, ο Στέφανος Χίος. Ούτε εκεί έχει ευρεθεί ο φυσικός και ο ηθικός αυτούργος. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει μια ακολουθία γεγονότων και δεν είναι η μοναδική περίπτωση που δεν έχει εξιχνιαστεί. Και απορώ ειλικρινά γιατί αυτή η απραξία, γιατί αυτή η αβελτηρία της ελληνικής αστυνομίας που δεν κατορθώνει σε μια τόσο μικρή χώρα να συλλάβει τους κακοποιούς αυτούς. Μένουμε εδώ, και τους εκτελεστές. Μένουμε εδώ, θα επανέλθουμε στο θέμα τις επόμενες ημέρες γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.